Να αποχωρήσει από το ευρώ συμβουλεύει την Ελλάδα ο Γκάρι Κον, κορυφαίο τέλεχο τη Goldman Sachs, εκτιμώντα ούτε λίγο πολύ πω μόνο τότε η χώρα θα έχει μια ευκαιρία να βρεθεί σε καλύτερη θέση. Εάν οι Έλληνε έφευγαν από το ευρώ, επανέφεραν την τραχμή και την υποτιμούσαν, σε ορίζοντα τριών με πέντε ετών η Ελλάδα θα είχε μια ακμάζουσα οικονομία που θα βασίζεται στον τουρισμό, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο ίδιο χαρακτήρισε χρήσιμη μια νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέου. Σύμφωνα με τον Κον, το πιο πιθανό σενάριο είναι πω ορισμένε χώρε θα επιλέξουν να βγουν από την Ευρωζώνη για να μπορέσουν να κυνηγήσουν την ανάπτυξη. Όπω είπε μιλώντα το πρωινό του αντένα ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτση, το δώρο Χριστουγέννων θα δοθεί κανονικά φέτος στου συνταξιούχου. Οι αλλαγέ θα εφαρμοστούν από του χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο, πάντω, ο Υπουργό Εμέσω Πλήν Σαφώ ξεκαθάρισε ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο δώρο. Οριστικοποιούνται τα σκληρά μέτρα των 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά και τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ του Οικονομικού Επιτελείου και τη Τρόικα για τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνήσαμε με κάποιου τρόπου για να πληρωθούν τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Θα το συζητήσουμε και με τι τράπεζε που συμφωνούν να τα πληρώσουν. Η Τρόικα έθεσε το θέμα, αλλά δεν πρότεινε τίποτα για την Δετάρτη, είπε υψηλόβαθμο στέλεχο του Υπουργείου Οικονομικών αμέσω μετά το τέλο μία ακόμη συνάντηση με του εκπροσώπου των δανειστών. Το κλίμα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα όταν προέκυψε η εμπλοκή ήταν σαφώ καλύτερο μετά και τι διαβεβαιώσει που υπήρξαν ότι το ποσό. Θα καλυφθεί τελικά από τι τράπεζε. Οι συζητήσει θα συνεχιστούν και σήμερα με στόχο να κλείσει το γρηγορότερο δυνατό το πακέτο των μέτρων. Στόχο είναι να υπάρξει συμφωνία στα δημοσιονομικά και στα προαπαιτούμενα, ώστε ο Πρωθυπουργό να μεταβεί στη Σύνοδο Κορυφή με ένα οριστικό πακέτο. Τα μέτρα θα συζητηθούν και στη νέα σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Μαξίμου τη Δευτέρα, τρει ημέρε πριν από το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά στι Βρυξέλλε. Τα φορολογικά έσοδα φαίνεται πω έκλεισαν και υπολογίζονται σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά. Από την άλλη πλευρά όμω, αυτό που φαίνεται ότι δεν μπορεί να αποφύγει η κυβέρνηση είναι να μειώσει το πακέτο του 2019 κάτω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4,9 δισεκατομμύρια είναι από τι μειώσει συντάξει το 2013. Το ποσό δηλαδή είναι 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, δεδομένου ότι στον προπολογισμό έχει εγγραφεί κονδύλι 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.